Καλημέρα σας, κύριε Διονυσόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σκέφτηκα να σας καλέσω αυτό το πρωινό και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διότι πριν από 2 εβδομάδες είχα μία συζήτηση με έναν συνάδελφό σας, με μία συνάδελφό σας, η οποία μου επισήμανε το εξής θέμα. Όλο και περισσότεροι δικηγόροι επιλέγουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους, και συνήθως αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που είναι 30-35 ετών, και να δοκιμάσουν την τύχη τους σε ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ, σε ένα διαγωνισμό που προκυρήσει η ελληνική διοίκηση για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Άλλωστε σήμερα που μιλάμε, νομίζω λίγη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από όσους ενδιαφέρονται να μετέχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 5.500 άτομα, τα 3.500 περίπου είναι επιστημονικό προσωπικό. Και από ό,τι πληροφορούμε είναι δεκάδες χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων είναι και επιστημονικό και καταρτισμένο προσωπικό. Και με αφορμή λοιπόν αυτό και με ένα δημοσίευμα που διάβασα για μια περιπέτεια ενός συναδέλφου σας που απολύθηκε από τη δικηγορική εταιρεία διότι παρότι είχε κάνει χρήση της αναρωτικής άδειας, θα ήθελα έτσι, γιατί μας ακούνε αρκετοί δικηγόροι και νέοι άνθρωποι, να μας περιγράψετε λίγο πόσο δύσκολος, πόσο σκληρός είναι ο εργασιακός βίος για ένα νέο δικηγόρο. Κοιτάξτε, αυτό που χαρακτηρίζει το δικό μας κλάδο είναι η παντελής απουσία συγκροτημένων εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Δηλαδή πράγματα που σε άλλους χώρους, σε άλλους κλάδους και με την πάλη των εργαζομένων υπάρχουν, όπως είναι το κάπως σταθερό ωράριο, η υπερορία, η υπερεργασία, οι αποζημιώσεις απολύσεις, δηλαδή κάποιες διατάξεις του εργατικού δικαίου, αν θέλετε. Έτσι. Αυτά σε εμάς δεν υπάρχουν. Ο ασκούμενος δικηγόρος είναι μαθητευόμενος. Ο μισθωτός δικηγόρος δεν θεωρείται καν εργαζόμενος, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε η σχέση, η αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης εργασίας στον χώρο μας. Ίσα-ίσα θεωρούμαστε συνεργάτες. Βάσει νόμου, βάσει του κώδικα δικηγόρων, αυτό αφορά και τον μισθωτό δικηγόρο και τον ασκούμενο δικηγόρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε σταθερό ωράριο, μισθό, αποζημιώσεις για υπερορία, υπερεργασία, να μην έχουμε σταθερές άδειες, έτσι. Να μην έχουμε καταγγελία σε περίπτωση αποζημίωση και να μην έχουμε αποζημίωση σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας μας. Δηλαδή δικαιώματα που έχω σε άλλους χώρους. Αυτή η έλλειψη αδειών και το τι μπορεί να προκαλέσει ένα συνάδελφό μας φάνηκε χαρακτηριστικά και με την απόλυση που είχαμε πριν 2 εβδομάδες. Ένα περιστατικό που δεν είναι το μόνο, αν θέλετε. Δηλαδή είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα και σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Ακραία στρατιωτικοποίηση της δουλειάς. Μάλιστα, υπήρχαν περιστατικά, παραδείγματος χάρη στην πανδημία, όταν ιδρύθηκε το σωματείο μας, που συνάδελφοι από το φόρτο εργασίας λιποθυμούσαν. Συνάδελφοι που ήταν σε τηλεργασία για πάρα πολλές ώρες, δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλη στρατιωτικοποίηση της εργασίας. Είδαμε το φαινόμενο, το επίδομα που παίρναν τότε κάποιοι επιστήμονες των 600 ευρώ να συμψηφίζεται με το μισθό τους. Μαζικές απολύσεις. Αντίστοιχα, έχουμε απολύσεις και για συνδικαλιστικούς λόγους, δηλαδή συνάδελφοι μας έχει απολυθεί επειδή απήργησε παλαιότερα, έτσι. Και γενικά θέλω να πω ότι είναι μια γενικευμένη αντεργατική συμπεριφορά απέναντι στους δικηγόρους, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ίχνος δικαιώματος. Και σας είπα, καν τα βασκάλα, δεν αναγνωριζόμαστε καν σαν εργαζόμενοι. Θεωρούμαστε συνεργάτες. Συνεργάτες. Και αυτό προκύπτει από τον κώδικα. Προκύπτει από τον ίδιο τον κώδικα δικηγόρων. Αυτό τον κώδικα όμως τον έχει φτιάξει ποιος? Εδώ πέρα αυτό ήθελα να σας πω. Εδώ πέρα σε αυτό υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες και είναι συνένοχος και είναι συνένοχη η δικηγορική συλλογή της χώρας και η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, διότι στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Επί της ουσίας παίρνουν το μέρος των εργοδοτών. Οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν είναι το σπίτι όλων μας, αν θέλετε, όπως θέλουν να μας πείσουν, γιατί συστεγάζουν κάτω από την ίδια στέγη και εργαζόμενους και εργοδότες, δηλαδή δύο ανθρώπους που έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα εκ των πραγμάτων. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία από την ίδια τη φύση και τη θέση τους δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή συνδικαλιστικό όργανο. Αυτό δεν είναι μόνο το, αν θέλετε, το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή και το ουσιαστικό ότι έχουν ψηφίσει τον κώδικα δικηγόρων, ίσα-ίσα μιλάνε για αυστηροποίηση εξετάσεων στους ασκούμενους. Καταλάβατε. Δηλαδή, ίσα-ίσα στα αιτήματα που έχουμε εμείς για κατάργηση της άσκησης και ένταξη αυτής με επιστημονικό τρόπο στο πτυχίο,
έτσι. Είτε για στα αίτημα, παραδείγματος χάρη στο αίτημα αυτό, μας λένε αυστηροποίηση των εξετάσεων, ότι οι ασκούμενοι πρέπει να είναι ακόμα πιο εκπαιδευμένοι, έτσι, να υπόκειται σε πιο δύσκολες εξετάσεις. Κάποιοι παλιά μιλάγανε και για ενίσχυση της άσκησης. Έτσι, δηλαδή για κάποια για μέτρα τα οποία σφίγγουν ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό μας. Ή παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε αίτημα το ότι πρέπει να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας και στο δικό μας χώρο, με 1.200 ευρώ για 8 ώρες εργασία για κάθε μισθωτό δικηγόρο και με 960 ευρώ βασικό μισθό για 8 ώρες εργασία για κάθε ασκούμενο δικηγόρο. Φυσικά αυτό το αρνούνται λέγοντας ότι δεν μπορούμε να έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι, επειδή είμαστε συνεργάτες. Και αντίστοιχα και σε ό,τι κινητοποίηση έχουν γίνει, αυτό φάνηκε και στην τελευταία κινητοποίηση για την απόλυση που είχαμε από την εταιρεία που απολύθηκε η συνάδελφος επειδή αρρώστησε και απουσίαζε κατά την εργοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό φάνηκε και στην τελευταία κινητοποίηση και στις υπόλοιπες κινητοποίησεις που έχουμε κάνει, που επί της ουσίας οι σύλλογοι και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σας λέω από αυτούς που έχουμε κάνει κινητοποίησεις και παρεμβάσεις, κάνουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Μας μιλάνε για ισότητα των όπλων, ότι πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά του εργοδότη. Κάποιες φορές τρέχουν μια δίθεν πειθαρχική διαδικασία απέναντι στον εργοδότη, όμως επί της ουσίας στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, είχαμε κινητοποίηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά για απολυμένη συνάδελφο επειδή απήργησε. Μας είπανε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απόλυση, μιλάμε για διακοπή συνεργασίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απεργία, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να απεργήσει. Ναι, ναι. Και μιλάμε για ισότητα των όπλων μεταξύ δύο, θα το πω, διαπραγματευτών, δύο συνεργατών. Από έτσι, όλα αυτά που μας περιγράφεται, κύριε Διονυσόπουλε, εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι όλοι αυτοί οι νέοι δικηγόροι κατά κάποιο τρόπο έχουν μια εργατική συνείδηση και αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως εργαζόμενους οι οποίοι υπόκεινται σε εξαρτημένη σχέση εργασίας με τους εργοδότες τους. Από την άλλη όμως, αυτό που έχει καθιερωθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες από τους ίδιους τους δικηγορικούς συλλόγους είναι ότι οι δικηγόροι είναι ουσιαστικά ελεύθεροι επαγγελματίες, αφεντικά του ιδίου του εαυτούς τους, και ως εκ τούτου προκύπτει και αυτή η σχέση του συνεργάτη και όχι η σχέση του εργαζόμενου και του εργοδότη. Καλά το λέω? Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από τη μία υπάρχει αυτό που λέμε η τάση, η σοβαρότατη τάση συγκέντρωση, συγκεντροποίηση της δικηγορικής ύλης σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες να επεκτείνεται παραπάνω μισθωτή εργασία και να εξοβελίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παλιότερα είχαν τη δυνατότητα κάπως να συντηρηθούν και να έχουν δηλαδή ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να επεκτείνεται η μισθωτή εργασία. Δηλαδή οι εργοδότες μας έχουν πάρει τα μέτρα τους μέσω του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών που έχει ιδρυθεί από το 2010. Δυναμώνουν διαρκώς οι δικηγορικές εταιρείες και τα μεγάλα γραφεία. Και γι' αυτό το λόγο, το λέω για αυτό που πάτε για την εργατική συνείδηση, αν θέλετε, και εμείς στον χώρο των δικηγόρων, δηλαδή η Επιτροπή Αγώνα τότε Μισθωτών Δικηγόρων, πήραμε την πρωτοβουλία μέσα από μια μεγάλη καμπάνια το 2020 να ενημερώσουμε ότι πρέπει να υπάρχει πραγματικά ένας άλλος φορέας, πρέπει να υπάρχει σωματείο. Γιατί αντίθεση, ταξική αντίθεση στο χώρο μας υπάρχει μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση αυτή τη δουλειά να την κάνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Γι' αυτό λοιπόν ιδρύθηκε το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων. Ιδρύθηκε μάλιστα, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, σε μια περίοδο που στην πανδημία κυριολεκτικά η εργοδοσία έχει εξασφαλώσει. Mm-hmm. Ιδρύθηκε σε μια περίοδο που και αυτή η κυβέρνηση που κυβερνούσε και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ενίσχυαν διαρκώς ένα πλαίσιο το οποίο χτύπαγε τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα, τη δική μας εργασιακή καθημερινότητα και το στήριζαν. Διότι, αν θέλετε, το ότι ο μισθωτός δικηγόρος δεν μπορεί να έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, το στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί. Μάλιστα. Επειδή έχουμε συναντηθεί κατά καιρούς με υπουργούς διαφόρων κυβερνήσεων, όλοι το ίδιο μας λέγανε. Και εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που περιγράφεται και συζητούμε τα τελευταία 7 λεπτά μαζί. Είναι και ένας βασικός λόγος που πολλοί συνάδελφοί σας στρέφονται στους διαγωνισμούς που κατά καιρούς προκυρήσει, ναι, η ελληνική πράγματι διοίκηση. Υπάρχει αυτό, πράγματι υπάρχει αυτό. Ναι. Είναι η Εθνική Διοίκηση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αντίστοιχα το δικαστικό σώμα για κάποιους. Για κάποιους είναι και παράλληλα μια ελεύθερη απασχόληση, δηλαδή να δουλεύω το 8ωρο, 9ωρο μου, όσο 10ωρο, γιατί ξέρετε, μην δεν έχουμε και. Είναι τέτοια η εκμετάλλευση που δεν υπάρχει ωράριο στο χώρο μας. Μετά να τελειώνω από το γραφείο μου και να έχω τις δικές μου υποθέσεις. Ναι. Όμως όλα αυτά, αν θέλετε, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτεί αυτός που μας ακούει, επειδή θα μας ακούσουν και οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι και μας ακούνε, πρέπει να σκεφτεί ότι αυτό δεν είναι πραγματικά, αν θέλετε,
η φύση της δικηγορίας. Γιατί μας λένε η φύση της δικηγορίας δεν έχει ωράριο, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι, η φύση της δικηγορίας ενέχει μέσα της την αυτοαπασχόληση. Ναι. Θέλω να πω ιδεολογήματα που τα ακούμε. Αυτά μας λένε. Okay. Ο συνάδελφος, επειδή ως επιτοπλίστων μιλάμε σε νεαρά παιδιά, σε νέα παιδιά και κατά βάση τα μέλη του σωματείου μας είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, πρέπει να σκεφτεί σήμερα ότι με την εργασία του, με αυτά που παίρνει, δεν καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες του. Έτσι πρέπει είναι. Να σκεφτεί ότι σπούδασε, πρέπει να σκεφτεί ότι ήθελε να κάνει ένα επάγγελμα και είναι τέτοια η κατάσταση που δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν έχει βασικό μισθό, δεν έχει ωράριο, δεν έχει ασφάλιση, δεν έχει άδειες. Και δυστυχώς αυτές οι συνθήκες υπάρχουν και σε άλλα εκεί. Για αυτόν τον λόγο εμείς λέμε ότι το νέο, το πραγματικά προοδευτικό, το νέο, το μεγάλο βήμα, η μεγάλη ρογμή που έχει γίνει στον χώρο των δικηγόρων, της γνωστής δικηγορίας, είναι η ίδρυση του σωματείου μας. Και στα δύο χρόνια ζωής και δράσης μας έχουμε δώσει ήδη πολύ μεγάλη όθηση σε συναδέλφους να διεκδικήσουν, να κινητοποιηθούν. Ναι, το είπατε και πριν, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Διονυσόπουλε. Και τελειώνω με το βασικό, ότι πλέον υπάρχει ένας άλλος δρόμος διεκδίκησης. Ναι, το είπατε, έχει καταγραφεί, μην λέμε το ίδιο πράγμα, γιατί θα διολυστήσουμε στον κλασικό στήρο συνδικαλιστικό λόγο. Σας το λέω, συμβουλή, γιατί είστε καινούριο σωματείο. Γι' αυτό σας το λέω. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Διονυσόπουλε. Γεια σας. Yeah.